πριν από μια εβδομάδα είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ όσο περνά ο καιρός θα είναι πιο έτοιμος. Μια εβδομάδα μετά έκανε μια καλύτερη του εμφάνιση και νίκη. Ένα σχόλιο για αυτή την πρόοδο που παρουσιάζω. Yeah, I think you see we play against Premier League. Παίξαμε μια ομάδα της Premier League που είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο και μπορώ να πω ότι κυριαρχήσαμε όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, κυρίως στο δεύτερο μήχρονο. Παίξαμε καλά, είχαμε καλή αναλλαγή παιχνιδιού, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και αξίζαμε την νίκη. Μπορεί να μας πει, όπως το βλέπει εκείνος, ποιο ποσοστό ετοιμότητας είναι η ομάδα ενώ προσπαθούμε να βάλουμε από εδώ σε ένα νούμερο. I think we are there. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80-90%. Έχουν επιστρέψει και οι διεθνείς παίχτες, είμαστε πιο δυνατοί, δείχνουν ότι έχουν ποιότητα και πιστεύω ότι στο παιχνίδι με την Ίντερ θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Βγάζει πολύ καλές συνεργασίες με τον Κλάους, δηλαδή μια χημεία μαζί του, γιατί έχουμε δει να βγαίνουν πολλές συνεργασίες όντως όπως όπως μαζί του. Ο Κλάους για μένα είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Είναι ένας center for ο οποίος δεν μένει μόνο μέσα στην περιοχή. Ζητάει την μπάλα, κάνει κινήσεις, ξέρει που βρίσκομαι, ξέρω και εγώ που βρίσκεται, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε με πάσες γιατί μου δίνει την μπάλα εκεί που πρέπει και εγώ μπορώ να το βρω εκεί που θα είναι. Και πιστεύω ότι όταν θα προχωρήσει η ζώνη μέσα στο πρωτάθλημα θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Κάνει θετική σκέψη μετά την κλήρωση, είναι θετικό το συνέστημα? Yes, I think. Φυσικά δεν είναι ούτε μια πολύ κακή ούτε μια πολύ καλή ομάδα, είναι μια κανονική ομάδα. Αλλά όταν θέλει να παίξει στο Europa League και να διακριθεί στο Europa League, πρέπει αυτές τις ομάδες να τις περνά και εμείς πρέπει να περάσουμε και να πάμε στην επόμενη φάση. For sure, this is for me very big motivation. Φυσικά και είναι κίνητρο γιατί δεν έχω αγωνιστεί στο Europa League ποτέ και μπορούμε πιστεύω να περάσουμε και μετά τους ομίλους. Αν κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις όπως σήμερα τότε στην ομάδα της Premier League, μπορούμε να περάσουμε και μετά τον όμιλο που να συνεχίσουμε. Εξελίσσεται η παρουσία του στον ΠΑΟΚ όπως την περίμενε, καλύτερα, χειρότερα? Γιατί εντάξει, ουσιαστικά τελειώνει η προετοιμασία σιγά σιγά. Ένα σχόλιο μικρό. Yes, it was. Φυσικά, κάναμε μια πολύ σκληρή προετοιμασία και στην Ολλανδία αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Μόλις γυρίσαμε, κάναμε σχεδόν καθημερινά διπλές προπονήσεις. Τώρα είναι λογικό ότι ο ρυθμός θα πέσει των προπονήσεων γιατί πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια. Αλλά θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να παίξουμε τα επίσημα παιχνίδια και ανυπομονώ και για το match με την Ίντερ. Το ίδιο του άρεσε στη Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά που ήταν προετοιμασία? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και η πόλη και οι άνθρωποι. Είναι η πρώτη φορά όντως που είμαι και στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και ανυπομονώ να έρθει και η οικογένειά μου.